τάκλιν από πίσω ηλιόπλος. Διότι δεν σφύριξε. Γύρισε την μπάλα, θα πέσει ο Κελαϊδής και θα μπλοκάρει ο Τσιμικλής. Καούνος, Γεωργιόπλος, κεφαλιά η μπάλα, άλλαξε λίγο πορεία από τον Καούνο, έπεσε και μπλόκαρε και Λαϊδής. Τσιμικλής, ωραίο σουτ και ο Ζαρόπλος θα μπλοκάρει το δυνατό σουτ του Αργυράκη. Πολύ ωραία. Τσαγκαράκης, πασάστα σουτάρι. Γεωργιόπλος ήτανε, Γεωργιόπλος ήτανε. Θα βγάλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Καούνος. Κοιτάξτε τι έγινε εκεί πέρα τώρα. Ανάμεσα από δύο παίκτες ανετράπει ο Καούνος. Τίποτα λέει ο διαιτής. Τρίψας μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα, θα πέσει ο Κελαϊδής και θα μπλοκάρει. Ρουμπάκης. Αυτός με μία. Μόνος του, παρά λίγο να γίνει το γκολ. Κόρνερ η μπάλα. Ηλιόπλος. Μόνος του θα πλασάρει γκολ. 0-1 η επισκοπή. Βγήκε ο Ζαρόπλος. Τριανταφυλάκης. Προξήματα μέσα στην περιοχή, όλος ο κόσμος. Κόρνερ η μπάλα. Αξίζουν συγχαρητήρια και οι 22 παίχτες, αλλά και οι παίχτες μετά που μπήκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Νομίζω ότι καταθέσανε ψυχή, πάθος και μεγάλη δύναμη σε έναν πάρα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι είχε ελάχιστες φάσεις. Αυτό το ξέραμε από την αρχή. Θα παιχτεί κυρίως σε δυνατές προσωπικές μονομαχίες και ξέραμε ότι ίσως η ομάδα που θα καταφέρει να σκοράρει πρώτη να πάρει και το παιχνίδι. Ήταν ένα πάρα πολύ στενό μάτς, πιστεύω. Εμείς από την πλευρά μας μπορούσαμε να ανοίξουμε το σκορ στο 62 με μια μεγάλη ευκαιρία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μας, ιδιαίτερα μετά την φάση της αποβολής του Ρουμπάκη. Δεν χάσαμε τον προσανατολισμό μας, δεν χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και καταφέραμε κιόλας να εκμεταλλευτούμε μια αντεπίθεση με έναν παίχτη λιγότερο και με τη δεύτερη ίσως φάση του παιχνιδιού καταφέραμε να μπούμε μπροστά στο σκορ με ένα πάρα πολύ καλό, ωραίο ασίστ του Φραντζισκάκη στον Τάσο Τριανταφύλου, ο οποίος τελείωσε τη φάση πάρα πολύ όμορφα. Θα το χαρούμε σήμερα αυτό το πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο και από αύριο κιόλας θα συνεχίσουμε ταπεινά, προσγειωμένοι και σοβαροί, βλέποντας το επόμενο το δύσκολο μάτς στην έδρα μας με το Ρούβα. Βλέπουμε ότι είδατε και σήμερα ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ στενά και με ένα σερί 2-3 νίκες άμα κάνεις βρίσκεσαι πάρα πολύ ψηλά στην βαθμολογία και ξέρουμε ότι αυτή τη χρονιά ανεβαίνει στην Β' Εθνική ίσως και ο έκτος και νομίζω όλα είναι ανοιχτά ακόμα, είναι πάρα πολύ νωρίς και όλες οι ομάδες έχουν ακόμα τις δυνατότητες σε αυτό τον πάρα πολύ δυνατό όμιλο φέτος, πιστεύω. Εγώ είμαι μία εβδομάδα εδώ. Δουλέψαμε περισσότερο σε ψυχολογία. Αλλά φαίνεται δεν έφτανε μόνο αυτό.
γιατί εγώ πιστεύω ήμασταν σήμερα καλοί και πιστεύω καλύτεροι. Είχαμε περισσότερο κατοχή και τα δύο μίχρονα μπάλα. Μας έλειπε μόνο τελευταία προσπάθεια, δηλαδή τελείωμα, που δεν είχαμε κάποιες τόσο κλασικές ευκαιρίες, αλλά ούτε κινδυνεύαμε. Η Επισκοπή το ξέραμε πώς παίζανε, ήταν προβλέψιμο και όπως είπα δεν έχουμε κινδυνεύει καθόλου, εκτός μια φάση που ανάφερε, που απέκρουσε το δικό μας τερματοφύλακας. Τώρα τα παιδιά έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Εμείς πετύχαμε μια πάρα πολύ σημαντική και από ψυχολογικής πλευράς και από βαθμολογικής πλευράς, αλλά θα έλεγα και από ιστορικής πλευράς, απέναντι σε μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα που νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει σίγουρα κάτι από αυτή την ομάδα, αλλά και νομίζω ότι τη χρειάζεται και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και αν θέλουμε για να έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που πετύχαμε σήμερα, πρέπει να κερδίσουμε το Ρούβα την Κυριακή. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Δεν τελειώνει εδώ, ούτε για την Καλαμάτα επειδή σήμερα έχασε, αλλά ούτε και για εμάς επειδή κερδίσαμε. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικά μάχη μέχρι το τέλος.